Το Υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι βρίσκονται υπατμόνο από το μεσημέρι. Είναι μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη, προσπαθώντας να συνδράμουν βεβαίως τους ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτή την τραγική εμπειρία. Λουίζα, έχουμε ένα νεκρό λοιπόν, έναν 50χρονο άνδρα, μόνο αυτά ξέρουμε, και τραυματίες. Ακριβώς. Άνθρωποι της πρεσβείας έχουν βρεθεί στα νοσοκομεία που ήταν οι Έλληνες. Προσπαθούν να βοηθήσουν για να την ταυτοποίηση των στοιχείων τους φυσικά. 24 άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Από αυτά, 2 είναι παιδιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, φέρουν ελαφρά τραύματα. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για την υγεία τους. Τώρα, πήγαν σε 4 νοσοκομεία όλοι οι τραυματίες. 4 πήγαν στο νοσοκομείο Φλωρεάσκα. 10 στο Πανεπιστημιακό. Από αυτούς, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, οι 6 θα πάρουν εξιτήριο απόψε. 8 πήγαν στο Μπαγκντάς Αρσένι Χόσπιταλ και 2 πήγαν στο στρατιωτικό. Αυτοί φέρουν πολύ ελαφρά τραύματα και αυτοί αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα. Όπως είπε, ένας άνδρας 50 ετών, μάλλον 50 ετών, ακόμα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο, κοντά σε αυτή την ηλικία έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε, ανασύρθηκε από το τουριστικό λεωφορείο χωρίς τις αισθήσεις του. Έφερε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, άνθρωπος ακριβώς σε αυτό το σημείο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ στο πιθανόν. Σημείο δηλαδή που έχει συνθλιβεί, έχει λυγίσει στη μέση η οροφή του λεωφορείου. Βλέπουμε ότι μία θέση μπροστά από το σημείο που έχει πέσει αυτή η μεταλλική μπάρα υπάρχει γυναίκα εγκλωβισμένη, η οποία ωστόσο μοιάζει τουλάχιστον να είναι εντάξει. Εκείνη και πίσω ακριβώς από το σημείο, ναι. Ο άνδρας έφερε και τραύμα στο κεφάλι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και όπως μετέδωσαν τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, παρά τις προσπάθειες ανάνυψης που έγιναν, κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Τώρα, η γυναίκα είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη, περίπου 30 ετών, και υπάρχουν επίσης και οι 2 άλλοι τραυματίες, και αυτοί είναι σε σοβαρή κατάσταση. Όμως, από ό,τι μαθαίνουμε, έχουν επικοινωνία με το περιβάλλον. Αναμένουμε κι εμείς. Δεν κινδυνεύουν, δηλαδή. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Περιμένουμε μια νεότερη ενημέρωση και από αυτά που θα μπορέσει να συλλέξει από τα στοιχεία η πρεσβεία εκεί στην Ρουμανία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα. Υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με τα στοιχεία, τόσο του ανθρώπου, 50χρονος φέρεται να είναι, Χρήστο Νικολαίδη, πάμε Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, όσο και των τραυματιών. Τι γνωρίζουμε για αυτόν τον άνθρωπο που χάθηκε δυστυχώς, Χρήστο? Οι ρουμανικές αρχές ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει τα στοιχεία του, γιατί σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να τον ταυτοποιήσουν. Δεν έχουν ακριβώς κάποια ακριβή στοιχεία για την ταυτότητά του, την ηλικία του, προκειμένου να ενημερώσουν και τους συγγενείς του. Δηλαδή, αλλά και τις ελληνικές διπλωματικές αρχές. Δεν έφερε ταυτότητα, δεν έφερε κάτι πάνω του που από αυτό να μπορούν να πούνε? Ή από δεν έναν κατάλογο, κανένα, από μια λίστα επιβατών? Τίποτα. Τόσο δύσκολο είναι, τόσες ώρες. Δεν έφερε πάνω του κάποιο ταξιδιωτικό έγγραφο, κάποια ταυτότητα ή κάτι άλλο. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το μόνο το οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί επάνω του ήταν μια πιστωτική κάρτα. Αλλά επειδή είναι ένα επισφαλές έγγραφο αυτό, περιμένουν να ταυτοποιήσουν 100% την ταυτότητά του και στη συνέχεια να ενημερώσουν τόσο τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, όπως και την οικογένειά του. Αυτό το οποίο ξέρουμε σίγουρα είναι ότι 17 κατά άλλους 18 άτομα ανέβηκαν στο μοιραίο λεωφορείο από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, με το δεδομένο ότι το συγκεκριμένο τουριστικό πρακτορείο της Λάρισας διατηρεί υποκατάστημα και εδώ, στη συμπρωτεύουσα. Τώρα, εχθές το βράδυ μιλήσει, έγινε αυτή η επιβίβαση. Έχεις μιλήσει, Χρήστο, ναι, είναι 17 από τη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι είναι από Λάρισα και Βόλο, που θα πάμε μετά. Έχεις μιλήσει με πραγματογνώμονες εκεί στο Βουκουρέστι για το... αυτό καθ' αυτό το δυστύχημα. Τι σου λένε? Γιατί φαίνεται, το είδαμε και στο ρεπορτάζ, το συγκεκριμένο σημείο να είναι ένα σημείο καρμανιόλα, όπως λέμε. Ένα σημείο στο οποίο έχουν καταγραφεί πολλά δυστυχήματα, πολλά ατυχήματα το προηγούμενο διάστημα. Αυτό το οποίο μας είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την υπόθεση αυτή είναι ότι η εργασία ανακατασκευής του συγκεκριμένου τούνελ, που βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο στην ρουμανική πρωτεύουσα, ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το ζήτημα όμως είναι ότι στη διάρκεια αυτών των εργασιών τοποθετήθηκε άσφαλτος, με αποτέλεσμα να μειωθεί πολύ το ύψος του συγκεκριμένου τούνελ.
Έτσι, οι ρουμανικές αρχές τοποθέτησαν δύο προειδοποιητικούς πυλώνες πριν κανείς εισέλθει στο τούνελ, ούτως ώστε να γνωρίζει πως δεν υπάρχει αρκετό ύψος και τα πολύ ψηλά οχήματα να μην μπουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτές οι προειδοποιήσεις δεν ήταν αρκετές. Ναι, με το δεδομένο ότι σύμφωνα με ρουμανικά πολύ. Μέσα ενημέρωσης, έχουμε 7 ατυχήματα από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα και βέβαια το σημερινό, το 8ο που είναι και θανατηφόρο γιατί έχουμε έναν νεκρό. Αυτό το οποίο επίσης λένε άνθρωποι και δημοσιογράφοι, συνάδελφοι από το Βουκουρέστι είναι ότι με τις τελευταίες εργασίες ουσιαστικά το συγκεκριμένο τούνελ δεν καλύπτει τα διεθνή στάνταρ ασφαλείας. Mm. Και αυτό θα έπρεπε να γνωστοποιηθεί και στους ηλεκτρονικούς χάρτες αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Πολύ νωρίτερα, πολύ δηλαδή πριν αυτοί φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.